Κύριε Τασούλα, ένα σχόλιο για αυτή την τακτική που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα η ΔΕΗ. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που άκουσα προηγουμένως και θα συμπεριλάβω και αυτό που λέτε, είναι εντυπωσιακό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να πολιτεύεται με το πλάνο της διαπραγμάτευσης. Θυμίζω ότι πριν έρθει στην κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί με τους θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα προκύψει κάτι καλό. Ο λαός μας ξέρει τι προέκυψε. Προέκυψε ένα νέο πιο σκληρό μνημόνιο και ένα σωρό αντεργατικοί όροι. Mm-hmm. Τώρα λέει για τις επενδύσεις στο ελληνικό, στην Κόσκο, όλα τα διαπραγματευόταν και τα λοιπά, ότι θα διαπραγματευτεί πάντα υπονοώντας για το καλό των εργαζομένων. Μέσα σε αυτούς τους όρους της διαπραγμάτευσης, ας πούμε για το ελληνικό, οι εργαζόμενοι που θα πάνε και θα δουλέψουν εκεί, πώς θα πληρωθούν με αυτό το έσχος των 586 ευρώ υποαπασχολούμενοι με μερική απασχόληση χωρίς ασφάλιση? Γιατί μπορεί να παρουσιάζεται ως επιτυχία η υπογραφή μιας σύμβασης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό πρέπει να δούμε τι αντανάκλαση, τι πραγματικό αποτέλεσμα έχει στους εργαζόμενους. Να καταλάβουμε το εξής. Δηλαδή, εσείς είστε υπέρ της επένδυσης αν οι εργαζόμενοι εμείς παίρνουν πόσα χρήματα. Εμείς καταρχήν θέλουμε. Δηλαδή, αν είχε γίνει η επαναφορά του μισθού όπως είχαμε ακούσει προεκλογικά από το ΣΥΡΙΖΑ στα 751, εκεί θα ήσασταν υπέρ της επένδυσης. Εμείς ξέρουμε σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Ζούμε σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον. Για ένα κίνητο το οποίο κυκλοφορούν μόνο ποντίκια, έτσι. Δεν είναι αξιοποιήσιμο. Επειδή μιλάμε για το σήμερα, ξέρουμε ότι δραστηριοποιούμαστε σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον έτσι, που άλλοι τις παίρνουν τις αποφάσεις κτλ. Καταρχήν μας ενδιαφέρει οι εργαζόμενοι, ο ιδρώτας τους να μπορεί να επιστρέφει όσο το δυνατόν, δεν μπορεί να επιστρέφει όσο το δυνατόν πίσω για να ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες, αλλά παίρνουμε υπόψη μας και τις απόψεις που υπάρχουν των κατοίκων. Και ξέρουμε ότι μετά από την κατασκευή αυτού του έργου θα είναι ένα έργο που θα είναι δύσκολα θα μπορεί να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι, γιατί θα χρειάζεται το ανάλογο ανταποδοτικό κόστος. Ένα σχόλιο και για τη ΔΕΗ, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Ακούστε να δείτε, δεν είναι. Επειδή είπε η κυρία Καρακώστα ότι θα περιμένει να γίνει, πότε θα γίνει κτλ. Και μετά θα σχολιάσει κτλ. Μπορούμε να σχολιάσουμε το ζήτημα της πρώτης κατοικίας. Τις τράπεζες που έχουν βάλει στο χέρι το σπίτι των απλών ανθρώπων και θυμίζω ότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Θυμίζω λοιπόν, από παντού, αφού βέβαια, δεν γίνονται πληστηριασμοί. Όλοι οι δικοί το διαψεύδουν παντούς. Ηλεκτρονικά αυτό. Γίνονται. Ο τότε Λαφαζάνης πρώτος και καλύτερος, γιατί ο άνθρωπος είναι εκεί πέρα όλη μέρα. Και τότε πια ποιο το νόημα μιας τροπολογίας. Μιας τροπολογίας που ψηφίστηκε πέρσι στο Φλεβάρι. Εσείς, κύριε Τασούλα, που έλεγε ότι όποιος αντιδράσει, ο απλός άνθρωπος που χάνει το σπίτι του, αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας θα τον βάζει μέσα. Αυτή είναι η πολιτική, ο πολιτικός προσανατολισμός και αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης κυβέρνησης. Έχουν στρατηγική σύμπλευση, μαζί τα έχετε ψηφίσει όλα αυτά, έχουν στρατηγική σύμπλευση στην υπεράσπιση των συμφερόντων και των λίγων και όχι των πολλών. Και θα είναι ένα γρήγορο σχόλιο και για εσάς. Ναι, είναι μια ακόμα απόδειξη της υποκρισίας της κυβέρνησης που προσπαθεί να φτιάξει, λέει, ένα δίθεν προοδευτικό μέτωπο. Και λέγοντας αυτό, έχουν την άνεση τα στελέχη του να φωτογραφίζονται με χρυσαυγίτες, να βάζουν μέσα στα ψηφοδέλτια τους, όπως έγινε στη Μυτιλίνη, τους πυρηνάρχες της Χρυσής Αυγής από τα Γιάννενα, να γίνεται ολόκληρη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, για τον ποινικό κώδικα και με πρόταση της κυβέρνησης να γίνονται σχέδια για να πέσουν στα μαλακά οι χρυσαυγίτες. Κύριε Παπαγιάννη, είχε ταχύτητα η δικαιοσύνη να καταδικάσει την καθαρίστρια. Ναι, επειδή παραποίησε. Να κρίνουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να επικαλούνται την κυβέρνηση. Πολυσιαργή με ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να